Σε μια ευτυχή συγκυρία, έχετε κλείσει τα 95 χθες. Και εγώ να σας ευχηθώ τα καλύτερα και να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή που θα μου μιλήσετε λίγο πιο προσωπικά σήμερα. Και να ξεκινήσω ρωτώντας σας πώς φτάσατε στα 95 με όλη αυτή τη διάβγεια πνεύματος και όλη αυτή τη σωματική ρόμη, να το πω, που σας διακρίνει ακόμα. Υπάρχει κάποιο μυστικό? Τον τελευταίο καιρό δεν κάνω δημόσιες εμφανίσεις. Και δεν ξέρω και πόσες φορές ακόμα θα βγω στην τηλεόραση. Το κάνω όμως ευχαρίστως, γιατί το ερώτημα που μου θέτεις είναι ένα ερώτημα ανθρώπινο, το οποίο αξίζει να απαντηθεί. Θα σου έλεγα με μια φράση, ότι αν στέκομαι όρθιος και είμαι και σε καλή φυσική υγεία και προφανώς κρατώ τις πνευματικές μου δυνάμεις, αυτό οφείλεται στην κράση μου, στο DNA αν θέλετε, αλλά οφείλεται και κατά μεγάλο μέρος στον τρόπο με τον οποίο έζησα μια μακριά και πολυτάραχη ζωή. Εσείς τι κάνατε, ας πούμε, ποια ήταν η διατροφή που ακολουθήσατε, αν υπάρχει κάποιο μυστικό? Διατροφή. Ή η άσκηση, κάνατε άσκηση. Ας αρχίσω από τη διατροφή. Κατά προτίμηση, εγώ συμπαθώ, μ' αρέσει να τρώω όσπρια, φρούτα, χόρτα και πολύ λάδι και πολύ μέλι. Όλα αυτά είναι υγιεινά όμως, κύριε Πρόεδρε, που μου λέτε. Η πανάρχια τροφή του ανθρώπου ήταν το στάρι. Στάρι ολικής άλεσης, ζυμωμένο στο σπίτι, είναι το ψωμί που τρώμε. Είμαι βέβαιος ότι η δίαιτα του ανθρώπου παίζει ρόλο στην υγεία του και στη μακροζωία του. Σημαντικό ρόλο, λέτε. Έχω μάθει ότι σας αρέσουν πολύ οι αγκινάρες. Τρώτε ομοί αγκινάρα. Πολύ συχνά. Πολλά ομά λαχανικά και κυρίως ομοί αγκινάρα. Η οποία είναι και ωραίος μεζές για το κρασί και για την τσιγκουριά. Δεν το έχετε βγάλει το αλκοόλ από τη διατροφή? Υπάρχει? Όχι, ένα ποτέ. Μια κοιτάτε, εγώ λέω καμιά φορά στιγμόμενος ότι ό,τι υπάρχει στον κόσμο το έχω πει και όλα τα καλά πράγματα τα έχω φάει. Είμαι καλοφαγάς, μ' αρέσει το καλό φαΐ και μ' αρέσει και το πιωτό με μέτρο. Αλλά πρέπει πάντοτε να τρως αυτό το οποίο σου χρειάζεται κάθε φορά. Και ξέρετε, ο οργανισμός ο ίδιος σε προειδοποιεί όταν είσαι υγιής τι πρέπει να φας κάθε φορά. Εγώ ας πούμε αγαπώ πάρα πολύ τα φασόλια. Παρά το γεγονός ότι στην περίοδο της πείνας στην Αθήνα 11 μήνες έζησα μόνο με ανάλαβη φασολάδα που έτρωγα σε 3 συσίτια που ήμουν γραμμένος και μ' αρέσει και τρελαίνομαι κάθε Δευτέρα παραγγέλνω τη φασολάδα μου. Η τροφή είναι ένα στοιχείο, χωρίς καμία αμφιβολία. Η κίνηση είναι ένα άλλο. Ο άνθρωπος πρέπει να γυμνάζεται. Εγώ από μικρός γυμνάστηκα πολύ, ήμουν γυμνασμένος. Μ' άρεσε πολύ να περπατώ και το περπάτημα είναι η καλύτερη άσκηση την οποία μπορεί να κάνεις και μέχρι το τέλος της ζωής σου. Και ακόμα, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι και όταν ακόμα σε μεγάλη ηλικία όπως είμαι τώρα δεν μπορείς να περπατάς πολύ, ας περπατάς λίγο, έστω και μέσα στο σπίτι, να σηκώνεσαι κατά διαστήματα, να κινείσαι, η κινητικότητα, η άσκηση. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να εγκαταλείπει ποτέ τον εαυτόν του και βέβαια είναι κόπος, αλλά το χρειάζεσαι. Η σχέση σας, κύριε Πρόεδρε, με τον ύπνο ποια είναι? Πολλές μελέτες τελευταία λένε ότι ύπνο... ο ύπνος όταν είναι σταθερός, όταν κοιμάσαι μια συγκεκριμένη ώρα, όταν έχεις μεσημεριανό ύπνο, όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ. Οι σχέσεις με τον ύπνο είναι καλές. Κοιμάμαι πάντα το μεσημέρι. Η σιέστα, ο μεσημεριανός ύπνος που κόβει τη μέρα στα δυο, για ανθρώπους που ξυπνούν πρωί και που κοιμούνται αργά το βράδυ. Για ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένες ώρες κατάκλυση, αφύπνιση. Εγώ πάντοτε και ως πρωθυπουργός και στις πιο δύσκολες ώρες. Στις 2 και 4 ήμουν σπίτι και έτρωγα το μεσημέρι πάντοτε το κύριο φαγητό το δικό μου, το μεσημεριανό. Εγώ το πρωί ξυπνώ και παίρνω το πρωινό μου, το οποίο συνήθως πλην όταν ταξιδεύω και μια ένα Σαββατοκύριακο που το πλουτίζω, παίρνω μια κουταλιά μέλι με ένα ποτήρι κρύο νερό, μετά ένα μεγάλο χυμό από πορτοκάλι, grapefruit, καμιά φορά και μανταρίνι και μετά τρώγαμε τη μετριακά με λίγο αλάτι. Αυτό είναι το πρωινό μου.
Το κύριο μου φαγητό είναι το μεσημέρι και το βράδυ τρώω κατά το δυνατόν ελαφρά. Μ' αρέσει το φαγητό, είναι μια από τις χαρές της ζωής, αλλά δεν πρέπει να τρώεις περισσότερο από όσο πρέπει και πρέπει και αυτό να το ελέγχεις. Όπως πρέπει να ελέγχεις και ώρες τις απολαύσεις της ζωής και να μην παρασύρεσαι. Το πιωτό, πάνω πρωτήτερα, πρέπει να πίνεις μετρημένα. Και είναι μια ευχαρίστηση στη ζωή. Το τσιγάρο είναι εξαίρεση. Το τσιγάρο πρέπει να κοπεί από τη ζωή των ανθρώπων. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν καπνίσατε ποτέ, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάτε, εγώ κάπνισα ένα διάστημα. Άρχισα να καπνίζω στη γερμανική κατοχή. Και μετά κάπνισα μέχρι το 1953, οπότε το έκοψα. Το έχω κόψει από 60 χρόνια, παραπάνω από 60 χρόνια. Το ελέγχω το τσιγάρο και έτσι επιτρέπω στον εαυτό μου καμιά φορά να ανάβω και ένα τσιγάρο. Αλλά πρώτον είναι τραγικά επικίνδυνο και δεν το συνιστώ. Το να ελέγχεις το τσιγάρο και να καπνίζεις ό,τι θέλεις και όσα θέλεις είναι περίπου ακατόρθωτο για τους περισσότερους ανθρώπους. Και έπειτα και το ένα τσιγάρο βλάπτει. Θυμάμαι ο Καραμαλής που το είχε κόψει και αυτό στην εξορία. Μου λέγε, βρε παιδί μου, και ένα τσιγάρο να καπνίσω.